Σε παρακαλώ, να μαζεύτηκαν τα σκουπίδια αυτοί όλοι, η σωρή των σκουπιδιών και σφραγίστηκε. Μετά από 2-3 χρόνια που δεν μαζεύονταν τα σκουπίδια από εκεί, χθες άρχισε η απομάκρυση των σκουπιδιών από το συγκρότημα. Τόνοι σκουπιδιών, φορτηγά ολόκληρα έχουν μεταφερθεί. Με ντίκερ έγινε η συλλογή τους, φορτώθηκαν σε φορτηγά και απομακρύνονται. Έχει καθαριστεί και ο χώρος γύρω από το συγκρότημα. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση που έγινε χθες. Και παράλληλα είναι σε εξέλιξη η σφράγιση του κτηρίου από συνεργείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mm-hmm. με αυτά τα σημάτινα πλέγματα που βάζουν στα παράθυρα και στις πόρτες. Το κτίριο είναι άδειο. Αλλά μπορεί να δει κανείς σημάδια ότι έφυγαν άρων-άρων από εκεί. Υπάρχουν έπιπλα, ρούχα, βαλίτσες, διάφορα αντικείμενα στα παράθυρα, στις πόρτες, στις βεράντες των διαμερισμάτων. Έχει εγκατασταθεί εκεί η ιδιωτική εταιρεία η οποία θα ελέγχει το χώρο. Αλλά σε περίπτωση που εντοπίσει ότι κάποιος εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα ειδοποιεί την αστυνομία. Δεν έχει δικαιοδοσία δηλαδή η ίδια η ασφάλεια να επεμβαίνει. Σωστό. Και για λόγους ασφαλείας των ανθρώπων. Θα καλούν την αστυνομία. Πάντως, έχει, όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός, έχει κενωθεί το κτίριο, καθαρίζεται και θα φρουρείται. Μάλιστα. Και μετά. Μετά τι, το πρόβλημα, μετά θα ανακαλύψουμε ότι τελικά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα στην Κλώρακα, ήταν και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, Κώστα μου, από την όμορφη την Πάφο, που την αγαπώ πολύ πολύ. Ναι, και είναι και ηλιόλουστη σήμερα η Πάφο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, και η θερμοκρασία, νομίζω είμαστε σε συνθήκες καύσωνα, θα έλεγα. Να σου πω κάτι, κατάλαβα ότι είχες ανοιχτό το παράθυρο, γιατί κάποιοι κύριοι έτσι έτρεχαν λίγο περισσότερο στο δρόμο που τους άκουγα. Είναι ωραία όμως να ανοίγουμε τα παράθυρα το πρωί, να μπαίνει φρέσκος αέρας, βοηθάει και το μυαλό μας να καθαρίζει. Πρωί-πρωί. Ναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Πάρα πολλά εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κώστα. Όπως κάθε μέρα. Εννοείται. Αν θες να μείνουμε παράθυρο και να κάνουμε την εκπομπή μαζί σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Γιατί μπορεί να είναι απευθείας τέτοιο με το ραδιόφωνο. Δεν θέλεις να το δοκιμάσουμε μια μέρα. Ραδιόφωνο εσύ, τηλεόραση εγώ. Μαζί. Άστο. Καλά, Κώστα μου. Εγώ θα δίνω προσκλήσεις. Θα βγάζω προσκλήσεις και θα μένεις εσύ αντιπολίτευση. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.